Αναλυτικά στοιχεία για την εξέλιξη των δράσεων που υλοποιούνται στη Λακωνία από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παρήχε ο Υφυπουργός κ. Μανούσος Βολουδάκης στη Βουλευτή Λακωνίας Φευρωνία Πατριανάκου, απαντώντας σε ερώτησή της που είχε κατατεθεί στη Βουλή σχετικά με την πορεία των αναπτυξιακών έργων και δράσεων στο νομό. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ υλοποιήθηκαν ήδη ή βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης οι εξής διοικητικές μεταρρυθμιστικές δράσεις στη Λακωνία. Αναμένεται τελική έγκριση δημοπράτησης του έργου ύψους πανελλαδικά 201 εκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη των ευρυζωνικών υποδομών, προκειμένου με την ολοκλήρωσή του να εξασφαλιστεί ικανοποιητική πρόσβαση στο διαδίκτυο για το 95% του πληθυσμού της επικράτειας. Το έργο εστιάζει στη μείωση του ευρυζωνικού χάσματος μεταξύ των λευκών αγροτικών περιοχών και των περιοχών της υπόλοιπης χώρας, όπου ήδη προσφέρονται ευρυζωνικές υπηρεσίες. Στην απάντηση του Υφυπουργού επισυνάπτεται πίνακας με 268 οικιστικά διαμερίσματα από όλους τους Δήμους της Λακωνίας, τα οποία έχουν ενταχθεί στο σχεδιασμό του έργου. Βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης προσφορών το έργο για την αξιόπιστη και ταχεία επικοινωνία μεταξύ των δημοσίων φορέων στην πόλη της Σπάρτης, στο οποίο περιλαμβάνονται 51 δημόσια κτίρια. Ολοκληρώθηκε η λειτουργική ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων και δεδομένων των Δήμων Ανατολικής Μάνης, Ευρώτα και Μανεβασιάς. Δημοπρατήθηκε και βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης των προσφορών το έργο για την ψηφιοποίηση των ληξιαρχικών πράξεων. Υλοποιήθηκε και λειτουργεί το δίκτυο σύζευξης, το οποίο εξυπηρετεί 73 φορείς της δημόσιας διοίκησης του νομού και αφορά την παροχή προηγμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Επιπλέον έχουν προκηρυχθεί ακόλουθες δράσεις στο πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων για ψηφιακή, ηλεκτρονική και διαδικτυακή αναβάθμιση επαγγελματιών και επιχειρήσεων, για τις οποίες υπάρχουν ήδη 27 εντάξεις στη Λακωνία. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η δράση e-security που χρηματοδοτεί δαπάνες για την αντιμετώπιση ψηφιακών κινδύνων. Για τον τομέα του τουρισμού, η δράση DigiLodge που υλοποιεί επενδύσεις επιχειρήσεων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων για την ανάπτυξη της διαδικτυακής τους προβολής και επικοινωνίας. Για τον τομέα του λιανεμπορίου, η δράση Digi Retail που υλοποιεί στοχευμένες επενδύσεις. Για τον τομέα της βιομηχανίας, εμπορικού και δημιουργικού περιεχομένου, η δράση Digi Contact που ενισχύει την ηλεκτρονική διανομή στον τομέα των επιστημών, των εκδόσεων και της ενημέρωσης. Για τις μικρές και μισές επιχειρήσεις, η δράση Digi Mobile που παρέχει νέες συγκεκριμένες ψηφιακές δυνατότητες. Για επιχειρηματικές δραστηριότητες τεχνολογικής και επιχειρησιακής καινοτομίας, η δράση ICT4Grow, που υλοποιεί επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.